Γεια σας αγαπητοί φίλοι, από τα πλέον γνωστά προγράμματα του πολεμικού ναυτικού είναι οι ευρωκορβέτες EPC, European Patrol Corvette, του προγράμματος PESCO. Η Ελλάδα συμμετέχει ως συμπαραγωγός μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Σε κάθε περίπτωση, όπως σας έχω πει εδώ και καιρό, περνάμε στη δεύτερη φάση του προγράμματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περαιτέρω ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού με αριθμό ισχυρών και σύγχρονων πολεμικών πλοίων. Αυτό ενδεχομένως να δώσει όχι μόνο μία ανάσα στο στόλο, αλλά να αποτελέσει και στρατηγική επιλογή κρίσιμης σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού τις επόμενες δεκαετίες. Για χρόνια λεγόταν ότι θα είναι 3. Πάντως τελευταία έχει ακουστεί και ο αριθμός 4 ή 5, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά. Το πρόγραμμα αυτό των ευρωκορβετών EPC έχει μετονομαστεί αργότερα, έχει αποκτήσει ένα νέο όνομα, αντικατοπτρίζοντας καλύτερα τις δυνατότητες αυτού του πολεμικού πλοίου. Στην ουσία πρόκειται περί ελαφρών φρεγατών, οι οποίες είναι ισχυρότερες από κάθε πολεμικό πλοίο που διαθέτει η χώρα αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσει κανείς τις φρεγάτες Μπελαρά, οι οποίες βρίσκονται ακόμα στη Γαλλία υπό ναυπήγηση και αναμένεται να παραδοθούν στη χώρα 2 το 2025 και 1 το 2026. Να σας πω ότι η φημολογία που υπάρχει ότι ενδέχεται να τοποθετηθεί ο στρατηγικός πύραυλος μεγάλου βεληνικούς Missile de Croisière Naval, ο περίφημος Scalp Naval, βεληνικούς 1.400 χιλιόμετρων, δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά, από καμία επίσημη πηγή. Μάλιστα, η μη επιλογή του κάθετου εκτοξευτού Silver 70, ο οποίος εκτοξεύει ακριβώς αυτούς τους πυράβλους για τις φρεγάτες Μπελαρά, δείχνει ότι μάλλον δεν αποτελεί στρατηγική επιλογή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Εγώ φυσικά πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει όπλα μακρού πλήγματος. Δεν μπορείς να έχει η Τουρκία να σε βομβαρδίζει από τα 2.500 χιλιόμετρα και από τα 1.000 και εσύ να παραμείνεις στα 500 χιλιόμετρα των πανίσχυρων αλλά υποστρατηγικών πυράβλων Scalp EG, όσο και αν μεγαλώνει το βεληνικές τους λόγω της αφέσεως από τα Rafale, που με stealth χαρακτηριστικά και το σύστημα Spectra πλησιάζουν πολύ πιο κοντά στους στόχους. Ο Δένδιας πάντως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχει επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα παραμένει στη δεύτερη φάση τώρα του προγράμματος του MMPC, όπως έχει μετονομαστεί η Ευρωκορβέτα EPC, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου. Αυτά προς το παρόν. Τα πλοία, αν όλα πάνε καλά, θα ξεκινήσουν να φτιγούνται το 2026 και θα αρχίσουν να παραδίδονται από το 2030. Θα είναι 2 ή 3 εκδόσεις, η μία για περιπολία με αυξημένα βεληνική και η άλλη βαριά οπλισμένα για μάχη, αντιπλοϊκή, αντιαεροπορική, και ακούγονται συζητήσεις και για ανθυποβρυχιακές δυνατότητες και προτάσεις. Μπορεί οι τύποι να είναι και 3. Ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν είναι η Δανία, η Νορβηγία, η Ελλάδα μας φυσικά, η Ρουμανία και τα 3 μεσογειακά κράτη, Γαλλία, η φίλη και σύμμαχος, η Ιταλία και η Ισπανία. Αυτά. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι και κοινοποιήστε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.